Σεβασμιότατε, σεβαστοί μας πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι. Ο ερχομός κάθε νέου έτους αναπληρώνει την ελπίδα μας πως θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Η ελπίδα αυτή είναι πιο αναγκαία αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ελπίζουμε πως το ίδρυμά μας θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες, τις υπηρεσίες σου σε όσους τις έχουν ανάγκη. Εξ ορισμού η προσπάθεια του Ιδρύματος είναι πολύ δύσκολη. Βεβαίως, σε αυτή την προσπάθεια, το Ίδρυμα δεν είναι μόνο του, αλλά έχει δεχτεί πλούσια τα ελέη του Φιλάνθρωπου Θεού μας, αλλά έχει και πολύτιμους συμπαραστάτες, όλους εκείνους που κατανοούν την αποστολή του και την αξία της προσφοράς του. Όλους εκείνους που συναισθάνονται την ύπαρξη των μεγάλων αναγκών και επιδίδονται ολοπρόθυμα στο πνευματικό άθλημα της προσφοράς και της ενίσχυσης. Καθώς ευρισκόμαστε στην ανατολή της νέας χρονιάς, ας έχουμε βαθιά χαραγμένο μέσα μας τη φράση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο των Παροιμιών «Ο ελαιόν φτωχό Θεό δανείζει». Είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν την αδιαφορία μας. Το να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι επιλογή. Το να δυσκολεύεις ή να διευκολύνεις τη ζωή ενός τέτοιου ατόμου όμως είναι. Εκφράζοντας τους τροφίμους και τους εργαζομένους του Αυσίνου Ανιάτων, εύχομαι ολόψυχα ο Θεός μας να ευλογήσει το νέο έτος 2015, ώστε να είναι φορέας προόδου για την κοινωνία μας. Είπα ότι ο τρόπος αναξιοπαθούντας αδελφοί μας, είτε από ασθένεια, είτε από ένδια, είτε από ποικίλες δοκιμασίες της ζωής, να έχουν αρρωγούς τον Θεό και τους ανθρώπους. Το Ίδρυμα είναι το σπίτι μας και μας προσφέρει αγάπη και φροντίδα που έχουμε ανάγκη. Περνάμε όμορφες και ωραίες στιγμές. Σας καλωσορίζουμε τη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Βάπτισε και εμένα Θεού παιδί, να έρθω επάνω στον ουρανό, να μαζέψω ρόδα και λιβανό. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα Αφέντη με την κυρά.
Σας καλωσορίζω και εγώ στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματός μας και μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Ό,τι άσχημο, ό,τι λυπηρό, ό,τι πικρό ήταν συνδεδεμένο με το 2014, γιατί ήταν πολλά πικρά μαζί του συνδεδεμένα, ας τα πάρει και ας τα εξαφανίσει μαζί με την αναχώρησή του και ο νέος χρόνος να φέρει ό,τι καλό. Είναι ανάγκη να έχουμε αισιοδοξία, είναι ανάγκη να διώχνουμε τις σκέψεις, τις θλιβερές, εκείνες που μας άποπως ανατολίζουν τις περισσότερες φορές και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Έχω τονίσει κατ' επανάληψη και για μια φορά ακόμη δεν κουράζομαι να το λέω, ότι είναι ανάγκη να έχουμε αισιοδοξία, να βλέπουμε και εκεί που υπάρχει σκοτάδι το φως, να βλέπουμε σε κάθε πρόβλημα τη λύση του, γιατί υπάρχει λύση για κάθε πρόβλημα. Πολλές φορές συμπτυζόμεθα και ενώ βλέπουμε την πόρτα παθαίνουμε ότι η γάτα που μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο. Μπαίνει και ο νοικοκύρης, φοβάται η γάτα, θέλει να φύγει και ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή αυτή χτυπάει το κεφάλι της στο παράθυρο που έχει στο τζάμι, που έχει φως. Εκείνες τις στιγμές τις δύσκολες του πειρασμού ας συγκρατούμεθα και την οργή μας και τη φαντασία μας και ας μην παρασυρώμεθα και από τους γύρω μας που πολλές φορές και εκείνοι μας κεντούν και ας κρατάμε την ψυχραιμία μας. Να χαρούμε τη ζωή, να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας. Τουλάχιστον να μην περνάει η μέρα χωρίς να κάνουμε κάτι καλό, αφού έτσι εξασφαλίζουμε τη χαρά για την οποία και τι δεν δίδει ο καθένας για να την αποκτήσει. Και ταυτόχρονα να ενθυμούμεθα και ότι κάποια στιγμή θα κλείσουμε τα μάτια μας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας αν πιστεύουμε ότι εδώ θα μείνουμε αιώνιοι. Αλλά και το να σκέφτεσαι κάθε ώρα των θάνατων χωρίς την ελπίδα της Αναστάσεως, και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό πάλι οι πατέρες δίδουν την ορθή γραμμή. Θα ζούμε σαν να μείνουμε εδώ αιώνιοι. Θα εργαζόμεθα σαν να μείνουμε εδώ αιώνια. Αλλά θα ζούμε σαν μελοθάνατοι. Αυτή είναι η γραμμή που δεν πρέπει να τη λησμονούμε. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να κόψουμε την πίπτα όπως κάθε χρόνο. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ και ταυτόχρονα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Όλοι εσείς που είστε παρόντες, είστε οι ευεργέτες του Ιδρύματος, με ποσά τα οποία έχουν σχέση με τη δυνατότητά σας και με την αγάπη σας. Όλοι σας έχετε πάρει μία πρόσκληση για αυτήν την εκδήλωση και εστάλει η πρόσκληση σε όλους που είχαν δώσει έστω κάτι από την αρχή του χρόνου του 2014, τον Γενάρη δηλαδή του 2014, μέχρι και προχθές το Δεκέμβριο. Τις τελευταίες λίγες ημέρες ίσως δεν προλάβουμε ή μάλλον δεν πρόλαβα να φτάσουν οι προσκλήσεις στους ευεργέτες. Εμείς θεωρούμε χρέος μας κάθε χρόνο να σας προσκαλούμε, όπως εσείς θεωρείτε χρέος σας κάθε χρόνο να δίδετε είτε από το περισσευμά σας είτε από το υστερημά σας κάτι, ώστε να συμβάλλετε στην αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, όπως αντιμετωπίζουν άλλωστε και οι άνθρωποι ή τα φυσικά πρόσωπα ή και οι συλλογικοί φορείς. Και εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε, ούτως ώστε να έχουμε την ευλογία του Θεού. Στο διάστημα του χρόνου που επέρασε, είχαμε πάρα πολλούς συνταξιδιώτες, ανθρώπους οι οποίοι μας συνταρίστηκαν, αγάπησαν το Ίδρυμα, έκαναν την επίσκεψή τους ευκαίρως ακαίρως, στάθηκαν κοντά στους εργαζόμενους, διότι και αυτοί έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση, στάθηκαν κοντά στα παιδιά μας τα νεότερα, που έχουν προβλήματα υγείας επιγενετής, στάθηκαν κοντά στους πολύ ηλικιωμένους, οι οποίοι σχεδόν τη μνήμη τους δεν την έχουν σε καλή κατάσταση και αυτοί εβοήθησαν με τον τρόπο τους. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ που έρχεται και κουρεύει. Μη σας κάνει εντύπωση
ούτε να θεωρήσετε ότι είναι τίποτε αυτή η προσφορά. Εγώ τη θεωρώ μεγάλη. Διότι έχουμε ανάγκη από έναν κουρέα για τους ανθρώπους. Έρχεται εθελοντικά και το κάνει με την καρδιά της. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ό,τι τους υπαγόρευσε η συνείδησή τους, το υλοποιούν, το πραγματοποιούν. Και μπορεί να φαίνεται σε μερικούς μικρό, αλλά στα μάτια του Θεού πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο. Να προσευχόμεθα με πίστη, με εγκαρδιότητα, με θερμότητα, όχι μόνο για τα δικά μας αιτήματα, αλλά για τα αιτήματα των άλλων, αλλά και να κουνάμε τα χέρια μας και από το περισσευμά μας ή από το υστερημά μας να βοηθούμε για να έχουμε από τώρα τον παράδεισο μέσα στην καρδιά μας. Εντός ημών εστίν η βασιλεία των ουρανών, είπε ο ίδιος ο Χριστός, μέσα στην καρδιά σας από τώρα. Μην περιμένουμε τότε που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοούσε ο Κύριος αυτό ακριβώς. Όταν η ζωή μας και ο λόγος μας είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ζούμε στον παράδεισό μας. Να είστε καλά, να σας ευλογεί ο Θεός και να αγιάζει τη ζωή σας. Εις πόσον την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Βιού Θεό πρέπως εδογματίσας την φύση των όργων τετράνωσας. Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρχέ Μαρίας, κοινώνει και πιέζοντας αρχίζες, δεσποίες του τιμήνου, σε όλους σας χρόνια πολλά και καλά.